Κύριε Πρόεδρε της συνεδρίας, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Πανεπιστήμιο, προέρχομαι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αγαπημένοι γονείς, μαθητές, άνθρωποι της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στην όμορφη Λέσβο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και την δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε σκέψεις, απόψεις του Υπουργείου, αλλά κυρίως να ανταλλάξουμε από εσάς, δηλαδή από την κοινωνία, τις εμπειρίες σας και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε για την επόμενη μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η συζήτηση, όπως και άλλες πολλές που προηγήθηκαν ή θα ακολουθήσουν, έχουν ως κοινό στόχο αυτό που όλοι μας θεωρούμε απαραίτητο για την επόμενη μέρα, αυτή η ανάπτυξη που φαίνεται ότι αχνοφέγγει να έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο. Γιατί έχει υπάρξει και ακόμη υφίσταται μια μακρά περίοδος κρίσης και σοβαρών θυσιών του λαού μας. Ξέρουμε ότι οι σκληρές πολιτικές λιτότητας, οι οποίες εφαρμόστηκαν στα προηγούμενα χρόνια και που όλοι αναγνωρίζουν ότι έτσι είναι, επέφεραν ένα βαρύ πλήγμα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος και βέβαια οδήγησαν σε μια πολύ σοβαρή κοινωνική κρίση, ακόμη και ανθρωπιστική κρίση. Ειδικά στον χώρο της παιδείας, γίναμε μάρτυρες δραματικών περικοπών. Στην πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ, οι μειώσεις αυτές έφτασαν πάνω από το 30%. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υποβάθμισε το εκπαιδευτικό, το ακαδημαϊκό αλλά και το ερευνητικό έργο. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε, καθώς φαίνεται να βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της σκληρής μνημονιακής πραγματικότητας, όντας όμως μέσα σε έναν στενό δημοσιονομικό κορσέ, το Υπουργείο προσπαθεί να χαράξει για την επόμενη μέρα πολιτικές οι οποίες να έχουν ως στόχευση την πολύπλευρη και διεπιστημονική ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Είναι, θεωρούμε, ύψιστο αγαθό και το υπερασπίζονται κυρίως οι άνθρωποι που την υπηρετούν, αλλά νομίζουμε και η στόχευση του Υπουργείου Παιδείας, την παιδεία μαζί με την υγεία, ως ύψιστο δημόσιο αγαθό, διότι θεωρούμε ότι για την επόμενη μέρα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες αυτού που ονομάζουμε δίκαια ανάπτυξη. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει για να συμβεί πολιτικές που θα έχουν σαν στόχο και θα αναφερθεί ο Κώστας Φωτάκης αυτό στην αντιστροφή του φαινομένου της φυγής των νέων επιστημόνων από τη χώρα, αλλά και στην αξιοποίηση των ταλέντων της νέας γενιάς που ένα της κομμάτι ετεροαπασχολείται. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για την δέσμη των κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την παιδεία. Θα κάνω προσπάθεια να αναφερθώ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μια και μου ανατέθηκε ο κρίσιμος ρόλος να αντιπροσωπεύσω εδώ τον Υπουργό Παιδείας, προφανώς έχοντας απόλυτη επίγνωση για τις πολλές υπάρχουσες σοβαρές δυσκολίες, αλλά και τα ανοιχτά θέματα που χρήζουν επίλυσης. Ξεκινώ λοιπόν επιγραμματικά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λέγοντας ότι θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο το γεγονός ότι το ολοήμερο πρόγραμμα διδασκαλίας εφαρμόστηκε όχι μόνο στα πολυθέσια, αλλά και στα ολιγοθέσια σχολιά και μάλιστα εξασφαλίστηκε η δυνατότητα διδασκαλίας με ειδικότητες και για τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ εξασφαλίστηκε και ο εφοδιασμός με 1.000 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κρίσιμος για τη διδασκαλία και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους. Να πω ότι 127 νηπιαγωγεία που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες, νησιωτικές αλλά και άλλες απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και νηπιαγωγεία με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, έγινε δυνατόν να λειτουργήσουν με μόλις 3, 2 ή ακόμη και με έναν μαθητή. Επεκτάθηκε το πρόγραμμα σχολικά γεύματα και μετά από 19 χρόνια εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών, όπου με τις νέες ρυθμίσεις γίνεται εμφανής ο ενιαίος χαρακτήρας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για πρώτη φορά διαχωρίζεται η λειτουργία του νηπιαγωγείου από το δημοτικό σχολείο. Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων ενισχύθηκαν με νομοθετικές πράξεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Η τσάντα στο σχολείο» τουλάχιστον για ένα Σαββατοκύριακο το μήνα. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και ήταν μια χρόνια απαίτηση μαθητών, οικογενειών και εκπαιδευτικών η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ξεκινάνε ήδη από αυτό το σχολικό έτος 184 σχολιά,
όπου σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση επετεύχθηκε η πλήρης ομοφωνία με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία το πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολιά μας. Έρχομαι στο κρίσιμο κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί μειώσαμε τα μαθήματα στην τελευταία τάξη του Λυκείου και αυξήσαμε τις ώρες διδασκαλίας, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να κάνουν μια προσπάθεια να εμβαθύνουν. Θεωρούμε ότι μαζί με τις διετείς δομές που ιδρύονται μέσα στα πανεπιστήμια, στον ενιαίο, όπως λέμε, τριτοβάθμιο χώρο, εκεί θα υπάρχει η προνομιακή πρόσβαση των μαθητών των ΕΠΑΛ και έτσι, με αυτούς τους τρόπους και με άλλους πολλούς που πρέπει να υλοποιήσουμε και που είναι υπό επεξεργασία, πρέπει να στοχεύσουμε στην αποδραματοποίηση των εξετάσεων. Να πω εδώ ότι με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο, για κάθε φουρνιά παιδιών που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό κοστίζει στην ελληνική οικογένεια 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μόνο το 30%, δηλαδή ένα στα τρία παιδιά, σπουδάζει αυτό που θα έχει στις πρώτες 10 επιλογές του. Επομένως, είναι στις πολύ σοβαρές σκέψεις του Υπουργείου, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα δημοσιοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα που μας έρχεται και από τους καθηγητές και αυτούς που συνάντησα χθες στα σχολιά. Κάντε κάτι ώστε η τρίτη λυκείου να ξαναγίνει τάξη. Δηλαδή, το Υπουργείο εκφράζει την πρόθεση από τον Ιούνιο του 2020 να ισχύσει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το βαθμό του απολυτηρίου, με την τρίτη λυκείου να αποτελεί ένα είδος προπαρασκευωτικού έτους. Επιπλέον, προβλέπεται να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών στα μαθήματα κορμού. Βεβαίως, είναι μια μεταρρύθμιση, όπως όλες οι μεταρρυθμίσεις, που προχωράει με αργά βήματα, διότι για να μιλήσει κανείς για μεταβολές, πρέπει να έχει εξασφαλίσει το προσωπικό, τους πόρους και βέβαια την επιμόρφωση του προσωπικού. Έχοντας λοιπόν επίγνωση των κενών σε προσωπικό, η κυβέρνηση έχει διατυπώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η φετινή χρονιά είναι η χρονιά της παιδείας για μόνιμους διορισμούς. Να πω εδώ ότι για πρώτη φορά έχουμε την έγγραφη διαβεβαίωση των θεσμών που έχουν αποδεχθεί την αναγκαιότητα για προσλήψεις στην παιδεία και σε αυτό συνηγορεί και η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι είναι καταστροφικό για την εκπαίδευση το πλήρες πάγωμα των μόνιμων προσλήψεων, ενώ αναγνωρίζει και την αναγκαιότητα βελτίωσης του πλαισίου εργασίας των αναπληρωτών. Ήδη έχουν αναφερθεί κάποιες ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις, τη διατροφή. Χρειάζεται όμως να κάνουμε πολύ περισσότερο, διότι όποιος και αν είναι ο αριθμός των μόνιμων διορισμών, για αρκετό χρονικό διάστημα θα χρειαζόμαστε αρκετούς αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολιά μας, που για πολλά χρόνια δίνουν αυτή τη μάχη και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε το εργασιακό τους πλαίσιο. Στο κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα αναφερθώ μόνο στις πρόσφατες ανακοινώσεις που έγιναν στην τελευταία σύνοδο των Πριτάνιων, όπου προχωρούμε σε πρωτοβουλίες να ενισχύσουμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 1.500 νέους επιστήμονες για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, με τριπλασιασμό των αμοιβών, για να έχει νόημα η προσπάθεια αυτής της νέας γενιάς, με εργασιακή σχέση για το σύνολο του ακαδημαϊκού έτους και όχι για ένα μόνο εξάμηνο όπως ίσχυε πέρυσι, και με τη δυνατότητα να αναβαθμίζονται και διδακτικά, να αποκτούν δηλαδή εμπειρία, 3 μαθήματα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Είναι μια πρωτοβουλία που, όπως είπα πριν, αναφέρθηκε τελείως πρόσφατα στην τελευταία σύνοδο των Πριτάνεων, που νομίζουμε ότι σε αυτό έχουν να ωφεληθούν οι νέοι επιστήμονες, αλλά και τα ιδρύματα από την είσοδο νέων ανθρώπων και τη συμβολή τους στο ακαδημαϊκό έργο. Από την άλλη μεριά, ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια που δρομολογούνται συνέργειες ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, με στόχο να επιτύχουμε αυτόν τον ενιαίο χώρο έρευνας και εκπαίδευσης και βεβαίως να αντιμετωπιστούν σε αυτή τη διαδρομή και μια σειρά από χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό οικοσύστημα. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται εκτεταμένη, δύσκολη διαβούλευση, απόψεις, αντιρρήσεις, συγκλήσεις. Ο στόχος είναι να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές συνενέσεις και να οριμάσει μέσα στις ομάδες εργασίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας αυτή η ανάγκη.
Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση ήταν η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ σύντομα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο που προβλέπει την συνένωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που όπως σας είπα εισαγωγικά προέρχομαι με το ΤΕΙ Υπήρου. Υπάρχουν διεργασίες και σε άλλα πανεπιστήμια. Αξίζει λοιπόν να τονιστεί ότι για να λειτουργήσουν αυτού του τύπου οι συνενέσεις, χρειάζονται, όπως είπαμε πριν, πόροι. Και εξαγγέλθηκε φέτος αύξηση 45% στους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων, σε αντίθεση με τις συνεχείς μειώσεις που, όπως είπα και εισαγωγικά, έφταναν μέχρι και το 60% στα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2015. Και έρχομαι σε ένα κομμάτι το οποίο και εκ της ιδιότητός μου ως παιδονευρολόγου γνωρίζω πολλά χρόνια, πάνω από 25 χρόνια, που είναι το κομμάτι της ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής για την προσπάθεια την οποία κάνει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που έχει σοβαρές και χρόνιες παθογένειες, με στόχο να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες, με μαθησιακές δυσκολίες ή με αναπτυξιακές διαταραχές, βάζοντας όμως τον ενταξιακό προσανατολισμό ως κορυφαία θέση στην ατζέντα των επιχειρούμενων παρεμβάσεων. Επιτρέψτε μου να πω και μερικά συγκεκριμένα δεδομένα. Μετά από 8 χρόνια ιδρύθηκαν 36 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και 531 τμήματα ένταξης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για την παράλληλη στήριξη προχωρήσαμε στην πρόσληψη περίπου 3.000 εκπαιδευτικών. Βεβαίως, οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες, διότι όπως γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, έχουμε μία επιδημία των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Εδώ θέλω να πω και κάποια άλλα νούμερα, όπως πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σχεδόν διπλάσιος είναι ο αριθμός από τις προτριετίας προσλήψεις. Στο χρονικό διάστημα 2014-2015 είχαμε 6.300 προσλήψεις. Στο χρονικό διάστημα 2017-18 είχαμε πάνω από 10.800 και τόσες ή και περισσότερες προβλέπεται και για την φετινή χρονιά, και επίσης ότι τα κενά αυτά καλύφθηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Προσλήψεις έγιναν και στο επίπεδο των σχολικών νοσηλευτών και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Το 2014-15 δεν είχε προσληφθεί κανένας σχολικός νοσηλευτής και από το βοηθητικό προσωπικό είχαμε 438 προσλήψεις. Τη φετινή χρονιά προσλήφθηκαν 516 σχολικοί νοσηλευτές και από το ειδικό βοηθητικό προσωπικό 707, σύνολο 1.223. Επομένως, αυτό δείχνει ακριβώς την εκλεκτική στόχευση σε έναν τομέα που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και που αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Να σας πω ότι πριν μία εβδομάδα ουσιαστικά υπογράψαμε και τα καθηκοντολόγια τόσο των σχολικών νοσηλευτών όσο και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για να είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να λειτουργούν μέσα στα σχολιά και να μην υπάρχουν παραβιάσεις, διότι μας έρχονται και πολλά τέτοια μηνύματα. Τι άλλο κάναμε? Προσαρμόσαμε, αυτό ήταν απέτηση των γονιών, με χρονική επέκταση τα ορολόγια προγράμματα των ειδικών υπηαγωγείων και δημοτικών σχολείων, εξομοιώνοντάς τα με εκείνα της γενικής εκπαίδευσης, ενώ στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση θεσμοθετήσαμε νέου τύπου σχολείου, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, με επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των ΕΠΑΛ, και ιδρύσαμε 18 ακόμη τέτοια σχολεία. Δώσαμε τη δυνατότητα στα ειδικά σχολεία να μειώνεται ανάλογα με το νόσημα ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, ιδιαίτερα στο κομμάτι του αυτισμού. Και καθιερώσαμε για πρώτη φορά την άσκηση καθηκόντων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ξέρουμε ότι η κρίση δεν πλήττει μόνο τα παιδιά που βρίσκονται στα ειδικά σχολεία. Έχουμε πολλά φαινόμενα και στα γενικά σχολεία, στα διαπολιτισμικά σχολεία, και έγιναν ήδη 159 προσλήψεις. Σταματάω με τα νούμερα, γιατί νομίζω ότι μπορεί να κουράζουν. Θεώρησα όμως απαραίτητο να τα αναφέρω για να δείξω την στόχευση. Και τώρα θα έρθω σε πράγματα που εσείς πιθανώς τα ξέρετε καλύτερα, και βεβαίως είναι εδώ και ο Περιφερειακός Διευθυντής και όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης για να μιλήσουν για αυτά,
να πω ότι για το Βόρειο Αιγαίο, από το 2015, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για να ενισχυθούν οι σχολικές μονάδες, μια ανάγκη που έχει πολλές ιδιαιτερότητες, λόγω της νησιωτικότητας. Μου το έχετε βάλει πολλοί από εσάς, πολλές φορές, από τότε που είμαι εδώ, παρότι και εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που έχει τα δικά της προβλήματα, της ορεινότητας και της απομόνωσης, άρα κάπως καταλαβαίνω καλύτερα. Και βεβαίως και το θέμα των προσφυγικών ροών. Τι κάναμε? Επανιδρύθηκαν οι καταργημένοι τομείς των ΕΠΑΛ. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση αυτή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγκρίθηκαν όλα τα ολιγομελή τμήματα και τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που ήταν σε διαθεσιμότητα. Ειδικότερα, το 2015 εγκρίθηκαν 148 τμήματα, το 2016 93, το 2017 60, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής χρήσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού. Από το σχολικό έτος 2016-17 ιδρύθηκαν σχολικές δομές, οι οποίες δεν υπήρχαν μέχρι τότε, έτσι ώστε να λειτουργούν σε κάθε νησί που πληρούσε τις προϋποθέσεις. Ιδρύθηκε, αν και μικρό αριθμό μαθητών, το 2016-17, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ικαρίας. Έτσι λειτουργούν 5 ΕΕΚ, όπως τα λέμε, έχοντας καλύψει όλα τα νησιά στα οποία υπήρχε δυνατότητα λειτουργίας και συγκεκριμένα στη Λέσβο, τη Λίμνο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Το σχολικό έτος 2017-18 ιδρύθηκε και λειτουργεί το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Χίου, ενώ για την επόμενη χρονιά, και αυτό είναι μία εξαγγελία, θα ιδρυθεί το ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Μυτιλίνης. Έχει σταλεί για υπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία και περιμένουμε την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ, που ήταν ένα αίτημα και μια ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, με την ίδρυση των νέων τμήματων ένταξης, έχουμε 40 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 87 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 27 νηπιαγωγών, καθώς και 29 τάξεις υποδοχής. Επιπλέον, στο Μουσικό Σχολείο Λέσβου δημιουργήθηκαν διπλάσια τμήματα σε κάθε τάξη και έτσι από το γυμνάσιο με τα 3 τμήματα που είχαμε μέχρι το 2014 έχουμε σήμερα 6. Το ίδιο συμβαίνει από πέρυσι και στο Μουσικό Σχολείο Χίου και έχουν γίνει και σημαντικές προσλήψεις σημαντικού αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ειδικότητες καλλιτεχνικών, μουσικών και θεατρικών σπουδών. Και για το σχολικό έτος 2017-18 και οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές έφτασαν τους 396. Παράλληλα, λειτουργήσαν νηπιαγωγεία μόνο με προνήπια πριν τον νόμο της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως στη Θήμενα με ένα προνήπιο, στον Αϊστράτη με 4, στην Καλλιθέα Σάμου με 2 προνήπια και ένα νήπιο. Επαναλειτουργήσε το ειδικό νηπιαγωγείο Σάμου, το οποίο ήταν σε αναστολή με έναν μαθητή και επίσης θα επαναλειτουργήσει μετά από τις απαραίτητες ενέργειες που έγιναν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σάμο. Ένα από τα θέματα που βάζετε, έγιναν λοιπόν προσπάθειες. Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως πάρα πολλά προβλήματα και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που μας έρχεται από όλα τα μέρη της Ελλάδας και θα έλεγα είναι πιο οξυμένο στο κέντρο των εξελίξεων στην Αττική, είναι το θέμα του κτηριακού και του στεγαστικού, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια είχε αφαιθεί χωρίς να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Στις εξαγγελίες, λοιπόν, και χάρη στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στα έργα που εξαγγέλθηκαν περιλαμβάνεται και η ουσιαστική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας Μυτιλίνης του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 2,259 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά τα κτίρια που στεγάζεται το 5ο Λύκειο Μυτιλίνης, το 3ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Σχολείο. Είχα τη δυνατότητα να το επισκεφθώ χθες και να δω εκεί τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Φαίνεται τα πράγματα να είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Φαντάζομαι με την αναβάθμιση τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα. Και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η άμεση υλοποίηση. Εκεί λοιπόν ενημερώθηκα ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά άλλα θέματα, όπως είναι η στέγαση των σχολικών μονάδων και μάλιστα του Μουσικού Σχολείου Λέσβου, που συστεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης, σε κτίριο που δεν επαρκούν οι αίθουσες. Ένα θέμα που ξέρω ότι είναι ανοιχτό και βρίσκεται
σε εξέλιξη και συζήτηση. Και εδώ βεβαίως πρέπει να συμβάλλουν και οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης, αλλά και η κοινωνία των πολιτών με τις πιέσεις που μπορεί να ασκήσει. Το ίδιο προφανώς απαιτείται και κτίριο για τη στέγαση του ειδικού επαγγελματικού εργαστηρίου Μυτιλίνης, το οποίο είδαμε χτες να στεγάζεται σε λιόμενες αίθουσες εδώ και πολλά χρόνια. Είδαμε όμως μαζί με τους γονείς, τα παιδιά και τους εργαζόμενους τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν σε αυτές ακριβώς τις λιόμενες αίθουσες να έχουν ένα εργαστήρι αυτόνομης διαβίωσης που είναι το ζητούμενο για αυτά τα παιδιά. Επομένως υπάρχουν πολλά σοβαρά ανοιχτά θέματα και γι' αυτό είμαστε εδώ να ακούσουμε προτάσεις, απόψεις, θέσεις και να γίνει προσπάθεια με τη συμβολή όλων, όπως είπα πριν, να βρεθούν οι λύσεις το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, στο κομμάτι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να πω ότι που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μείνει και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, εγκρίθηκε το αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη δημιουργία πολυτεχνικής σχολής και μάλιστα προβλέπεται να αποτελείται από 3 τμήματα. Το Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με έδρα της ΣΑΜΟ, το Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων με έδρα της ΣΥΡΟ και το Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης που εδρεύει στοιχείο. Το Πανεπιστήμιο, από ό,τι μου είπαν οι εργαζόμενοι, έχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης στο προσωπικό. Μου εξήγησαν ότι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν τις δομές ανοιχτές και βεβαίως πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τελευταίο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά θα πω πολύ λίγα πράγματα, είναι το θέμα του προσφυγικού που ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολύ εδώ την τοπική κοινωνία. Θα αναφερθώ μόνο στο εκπαιδευτικό του κομμάτι. Θα πω ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά, αναφέρομαι στους γενικότερους στόχους του Υπουργείου Παιδείας, ο στόχος ήταν να ενταχθούν όλα τα παιδιά των προσφύγων στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονική μετάβαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παιδιών, αν είναι δυνατόν στην πρωινή ζώνη. Βεβαίως, εξακολουθεί να υπάρχει ο θεσμός των απογευματινών δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων και βεβαίως κάνουμε προσπάθεια παρόμοιες δομές να δημιουργήσουμε και για τα νηπιαγωγεία με τοποθέτηση ειδικών προκατασκευασμένων μονάδων μέσα στα κέντρα φιλοξενίας. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, οι ΔΙΕΠ άνοιξαν τις πύλες τους σε περισσότερους από 3.240 μαθητές σε 7 εκπαιδευτικές περιφέρειες και 33 δομές φιλοξενίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην έκθεση του ΟΣΑ, ένα από τα πράγματα που κρίθηκε θετικά το Υπουργείο Παιδείας, ήταν και η ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών. Επιπρόσθετα, βεβαίως, πολλά από αυτά τα παιδιά έγινε προσπάθεια να μπουν στις τάξεις υποδοχής, όπου υπήρχαν, σε όποια σχολεία υπήρχαν, υπήρχαν δηλαδή για άλλα παιδιά, όπως είναι η Ρωμά, όπως είναι άλλοι, και αυτό βοηθάει, ή ακόμη και για την ένταξή τους σε υπάρχοντα διαπολιτισμικά, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Και γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο να δούμε και την άλλη πλευρά του φεγγαριού, τις ανάγκες των ανήλικων προσφύγων άνω των 15 ετών και την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ιδρύθηκαν τάξεις υποδοχής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά από φέτος θα δοθεί πρόσβαση και στα λύκεια. Στο νομό Λέσβου, τι έχουμε? Εσείς προφανώς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί πολλοί από εσάς με πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπαθείτε να τα υπηρετήσετε. Έχουμε 11 τάξεις υποδοχής στην πρωτοβάθμια και 4 στη δευτεροβάθμια. Στο νομό Σάμου, 5 στην πρωτοβάθμια και 3 στη δευτεροβάθμια. Και στο νομό Χίου, 9 τάξεις υποδοχής στην πρωτοβάθμια και 2 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή τη χρονική στιγμή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν οι ΔΙΕΠ στην πρωτοβάθμια, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης. Είναι εδώ μαζί μας και δεν θα πω περισσότερα, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Αρώνη είναι η υπεύθυνη συντονίστρια παρά τη Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο, που έχει αναλάβει τα ζητήματα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων και εάν υπάρχουν ερωτήσεις θα μπορέσει να τοποθετηθεί περισσότερο. Ανήκει σε εκείνους που προσπάθησαν να υλοποιήσουν και άλλες δραστηριότητες, επιμορφώσεις για την προετοιμασία της ένταξης των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να γίνουν συνέργειες με φορείς που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως με προσανατολισμό στην επιμόρφωση των εμπλεκομένων φορέων και των λειτουργών.
Νομίζω ότι πήρα πολύ από τον εισαγωγικό χρόνο, παρότι έκανα μία προσπάθεια επιτροχάδιν να πω διάφορα πράγματα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την αποφώνηση και να τελειώσω λέγοντας ότι είμαστε σε μια κρίσιμη πράγματι περίοδο για τη χώρα. Θεωρούμε ότι μετράμε αντίστροφα για την έξοδο από τη σφιχτή δημοσιονομική επιτροπία και θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα, η οποία δεν θα είναι μια εύκολη μέρα, θα μας δώσει όμως περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική ανασυγκρότησης και επαναθεμελίωσης του κράτους της κοινωνικής προστασίας. Η παιδεία, ως μέλος αυτού του κοινωνικού κράτους, που παρέχει την πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση, είναι δημοκρατικό δικαίωμα για να μπορούν όλοι οι πολίτες να ασκούν και κριτική στην εξουσία. Είναι ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό, επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, σχηματίζουν τη βούλησή τους και συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε. Μέλημά μας, λοιπόν, από αυτό το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι να μην αποκλείεται καμία και κανείς. Όλοι και άλλοι, όλες. Ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης, χρώματος, θρησκείας και ειδικών ικανοτήτων, να έχουν, κατά το δυνατόν, απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια δημόσια παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και που νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελέσει το μοχλό μιας δίκαιης ανάπτυξης. Ως μια σύγχρονη αριστερά, η αντίληψή μας για την ανάπτυξη δεν περιορίζεται στον τομέα της οικονομίας, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της δικαιοσύνης και της ισότητας. Μια ανάπτυξη με σαφές κοινωνικό πρόσημο υπέρ του κόσμου, της εργασίας, του μόχθου και της μάθησης. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο, για τη θερμή φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου και το Υπουργείο είναι εδώ και σήμερα και πριν και μετά για να ακούσει προτάσεις, απόψεις και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό.